και παρακαλαθεί που αφήνει αυτό το βιβλίο σε εμάς, και καλό είναι να το διαβάσουμε, είναι ότι μας δίνεις κίνητρο για να σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι, αύριο το πρωί συγκεκριμένα 9 η ώρα πάνω στο Βασιλόπουλο, να τρέξουμε παρέα, να βάλουμε τα αθλητικά, με κρύο, με βροχή, με ζέστη, με κάψιμα, να βάλουμε τον δικό μας στόχο, να τερματίσω σε έναν αγώνα 10 χιλιόμετρων, να τερματίσω σε έναν αγώνα 42 χιλιόμετρων, να κάνω μια υπεραπόσταση, να κάνω ένα πολύ ωραίο αγώνα, να χάσω κιλά, έτσι, ή να βελτιώσω την φυσική μου κατάσταση, να μπορώ να ανεβαίνω στις σκάλες της υποδομής, από τις σημάνες στο πέμπτο ρόφο της σκάλης και πέφτω σαν σέρ, ο Γιάννης Σουκυσάκης μας το έδωκε αυτό πριν 15 χρόνια. Λοιπόν, άρα αυτό είναι που θέλουμε όλοι, να δούμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πώς σας ευχαριστούμε για την τιμή να είστε εδώ μαζί μας. Πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο Παπασδέκη, να πω για την αυριανή προπόνηση ότι 9 ώρα το πρωί στο ΑΒ Βασιλόπουλος, στη γέφυρα Μαγιά των Κουφών, όποιος θέλει, ανοιχτή προπόνηση, έτσι παιδιά, να είμαστε με τον Κώστα, αν θέλουμε να τρέξουμε, να συζητήσουμε, και τα παιδιά από την Ethics θα έχουν ετοιμάσει και κάποια είδη για ενεργειακή αποκατάσταση. Λοιπόν, Γιώργο, λόγος σας. Καλησπέρα. Μεγάλη χαρά πάλι που το χρονικό κίνημα είναι στο Μέγκαρο. Μεγάλη χαρά που φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που γράφει ιστορία, έγραψε ιστορία. Φαίνεται από το πόνοτε και θα συνεχίσει να γράφει. Μεγάλη χαρά που αναπτύσσεται το χρονικό κίνημα και προσφέρει υγεία, γιατί πρέπει να συναντούνται όλοι από το πρωί. Κάνουμε μαραθώνιους. Εγώ έκανα το πρωί. Νομίζω είναι ένα έργο στο πρώτο στάδιο. Δεν θα προλάβαινα. Μπορεί να μην είναι 40 χιλιόμετρα, αλλά είναι μαραθώνιο τη ζωή. Τρέχει συνέχεια. Και θα ήθελα να φέρω κάτι. Είχα πιάσει το όριο για το τελικό το 2000 μέτρο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παπέδου τη Λάρισα. Αυτό γράφει στο βιβλίο. Και έτσι ξεκίνησε ένα αγώνα του κλόμου και τον κύριο Κουαρδά. Το είχα ακούσει, έπεσε το κλέο στη σελίδα. Δεν ξέρω το λέω είναι τυχαίο, γιατί γράφει και το Αλκατρά 1990. Ναι. Ναι, γύρω στο τέλειο. Οπότε συνδέουμε τον κύριο Παρδά με την πόλη μας. Κάτι να συνδέει. Από εκεί πέρα θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν είμαι στην εξουσία μου να κατάφερα. Δεν ξέρω τι φταίει, μπορεί να μην μπορεί κάτι η πύλη μου παραπίσω, να κορώσω το καθένα τη ερωτήμα μου. Αλλά είναι χαρά που βλέπουμε πώς γράφει η ιστορία. Θα προσπαθούμε να διαβάσουμε γιατί καθένα κάθε μέρα όπως έχει το μαραθώνιο του. Και έχει καλό να βάσει στόχους, καλό να ξεπερνάει τον εαυτό του. Θα σα αφήσω εσά που προσέχετε πιο έντονα και να απολαύσω την κουβέντα σα. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που θα πέρατε αυτό το σημάδι. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε εδώ. Και η Ελισκό και το Medical Project. Είναι η πρώτη παρουσίαση που κάνω και δεν είναι σε λογοτεχνικούς κυκλούς, αλλά είναι ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους μοιράζομαι το ίδιο πάθος, γιατί όλοι εδώ είστε δομείς, οι αθλητές. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα και καταλαβαίνόμαστε. Και επίσης βλέπω ότι με τους περισσότερους είμαστε και κοντά οικιακά, ζούμε τα δικά μας θέματα, τα δικά μας προβλήματα, καθημερινότητά μας, και στον χρόνο που μας μένει, κάνω αυτό που αγαπάμε και το τρέξιμο. Θύμισα στην ιστορία εδώ την Λάρισα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεύτερη φορά στη ζωή μου στην Λάρισα. Η πρώτη ήταν το 90 που έφτιαξα σε μια 14 χρονών του πρώτου Πανελλήνιου Πρωτάθλημα εδώ στο κύκλο Αλκατρά. Και έχω 32 χρόνια να έρθω στην Λάρισα από τότε. Είναι η δεύτερη μου επισκέψη, το έκανα ψηλότερα βέβαια. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω δει και πατήσει του ίδιου μέσα εδώ, οι παλαιστατητέ, του κυρίου Πραπέδρου, του γνωρίζω, βλέπω τον Χριστή προσωπικά και θεωρώ ότι ο κύριο ήταν μεγάλο ταλέντα, γιατί σε γνωρίζω και ξέρετε τι κάνει. Και το φοβερό από τη σκέψη πιστεύω ότι έχει πολύ μέλλον. Θα σα μιλήσω λίγο για μένα για την ιστορία μου που καταγράφηκε στο βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι εμένα η ιστορία μου, αν μπορούσε να πάρει ένα τίτλο, θα ήταν ότι πορεύτηκα όχι με το ταλέντο, αλλά με το κουράγιο. Δεν υπήρξα ποτέ ιδιαίτερα να καλούω παιδί σε κάτι.
θεωρώ ότι το ταλέντο είναι κάτι το οποίο σου χαρίζεται, είναι εύστοχο, γεννιέσαι με αυτό και οι χαρισματικοί άνθρωποι κατά τύχη θεωρώ ότι είναι πολύ λίγοι. Μιλάμε για το εύστοχο ταλέντο. Εγώ γνώρισα το στη ζωή μου. Μάλιστα, απορρέφθηκα για αρκετά χρόνια με τον μεγαλύτερο έντεχνο για μένα στον Κωστίκο, τον Κωστίκο Κεντέρη, μια και είπα από τη Λίνη. Μεγαλώσαμε μαζί, προηγουμενθήκαμε μαζί, είχαμε τον δύο προπονητή. Είδα όλη την εξέλιξη του μετά και πραγματικά ο Κώστας ήταν σε άλλο επίπεδο. Αυτό ήταν χαρισματικό, ήταν ταλαντούχο και είχα και άλλα παιδιά. Αλλά τα παιδιά πραγματικά έκαναν προπονητή και όχι απλά για τον σταθμό, αλλά γενικά ήταν οι άνθρωποι που πίστευαν στη δουλειά. Γιατί το να πιστεύεις και στη δουλειά, να σε συνεπείς, να σε κάθε μέρα, θεωρώ ότι είναι και αυτό μια στροφή στα λέτε. Είναι τα λέτε βασικά. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι στη ζωή μου πορεύτηκα με το κουράγιο και όχι με το λέτε. Όπως πολύ σωστά είπες, Αποστόλη μου, δεν υπήρξα ποτέ πολύ μεγάλο στροφής. Ήμουν σε ένα καλό επίπεδο, τα φανεροπιθήματα που πάνε για κρίσεις σε πρώτες ηλικίες, αλλά θεωρώ ότι είμαι ένας καλός ερασιτέχνης, ένας χοπίστας στο τρέξιμο στην ουσία. Γιατί δεν ζω από αυτό, έχω άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μάλιστα χάνω την επαγγελματική δραστηριότητα για να κάνω προπονήσεις, ταξίδια, όλα αυτά, αλλά είναι κάτι το οποίο αγαπάω και δεν θέλω να χάσω τίποτα. Θεωρώ ότι είμαι διαδρομικός αθλητής διαβίου δρομέας, τρέχω από το 1983 και για 40 χρόνια είμαι πιστός, δεν έχω σταματήσει ποτέ. Γιατί είχα και πολλούς αθλητές που κάπως το συγχάθηκαν το τρέξιμο και την πίεση του αθλητικού πολιτισμού και κάποια στιγμή τα παράτησαν όλα. Εγώ το αγάπησα το τρέξιμο και η πορεία μας ήταν κοινή και παράλληλη. Να πω για το βιβλίο. Στο βιβλίο μου, το βιβλίο μου είναι μια αυτοβιογραφία και δεν είναι απαραίτητα το κύριο θέμα για αυτά τα μαραθώνια που έκανα πέρσι. Αυτό ήταν μια αφορμή. Είναι μια αυτοβιογραφία στην ουσία που δείχνει πως ένα παιδί από μια μαχιακή πόλη ξεκίνησε να τρέξει. Ξεκίνησε να τρέχω για να μιλάω αυτό το πρόσωπο για μένα. Και να ξεφύγω στην ουσία, στην αρχή. Ξέρετε αυτές τις ιστορίες που ακούμε καμιά φορά με τους κοινιάτες Αιθίωπες που περπατούσαν πολλά χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο και όλα αυτά μου συνέβη και εμένα το περιγράφω στο βιβλίο μου όταν έκλεισε το δημοτικό σχολείο γιατί ήμουν σε ένα πολύ πληρωμένο της οφειλής μεγάλωσα. Αναγκάστηκα να πηγαίνω με τα πόδια σε άλλο χωριό για να πηγαίνω δημοτικό. Έτσι καμιά φορά επειδή και αζόμουν είχα καθυστερήσει ξεκίνησα να χαζοτρέχω για να πάω πιο γρήγορα στην ουσία. Και έτσι κάπως με είδαν εκεί κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι δάσκαλοι και μου είπανε να πάω σε ένα σχολικό πρωτάθλημα τετάρτη δημοτικού νομίζω τρίτη, όπου εγώ είχα πάει για πλάκα. Μάλιστα δεν είχα κάνει στο τσάκι και έτρεξα με τον τζιν. Και εκεί είχα πρόβλημα. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, δύο πράγματα τα κατάλαβα για τη ζωή μου. Ένα ήταν ποτέ να μην κρίνω και να μην υποτιμώ τον άνθρωπο από την εμφάνισή του. Γιατί πηγαίνοντας εκεί, είδα κάτι πεδαράδες εκεί, ψηλούς κλπ. Και λέω πάει να μην βγω τελευταίο στο τάξη. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Και ήταν και αυτή τη δικά στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπό του. Με φακίδες, έτσι ένας κοτούλης ξαρτός. Και λέω μόλις τον είδα, λέω ωραία, τουλάχιστον δεν θα βγω τελευταίος. Αυτό θα το περάσω. Και τελικά όταν έφτασα, τότε που είχαμε εξαπουσάρει, όταν έφτασα στην Τουρκία, ήδη εκεί που πρώτος, ξεκίνησα να κοιτάξω πίσω. Και πίσω μου ακριβώς ήταν αυτός. Και όλοι οι άλλοι είχαν μείνει πολύ πιο πίσω. Και εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι δεν κρύβεται την απάντηση. Είναι λάθος στο αυτονά μας. Και το άλλο που κατάλαβα ήταν ότι το τρέξιμο ίσως αποτελέσει μια διέξοδο για την δική μου ζωή. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, με πήγανε στο Σκύβο, αλλιώ με τη Δήμηση τότε, το κοινό και το Στριτέρι και άλλου καθηγητέ, την κ. Τσαλακούδη, την Ξάφρο, που προχώρησε να ακολουθεί μαζί μου, τον Κατσιόδη, τον Αγκοσίδη, τότε καθώ που θα κάνουμε μόλι μαζί κάποιε φορέ, αν ήταν και από άλλου λόγου, και μπήκα στο Σκύβο. Στην ουσία ήταν από μια ανάγκη για να ξεφύγουμε από ένα μικρό τόπο, να ταξιδέψουμε, να δούμε καινούργια πράγματα. Εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο μέσα από το τρέξιμο στην ουσία. Δηλαδή μου έδωσε πολλές ευκαιρίες και πολλές διεξόδους. Και ξέρετε είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί που μεγαλώνει στην επαρχία να μπορέσει να ταξιδεύει σε μικρές ηλικίες, να βρει πράγματα, να αλλάζει παραστάσεις. Οπότε θεωρώ ότι ήμουν και τυχερός που το έζησα αυτό. Έτσι λοιπόν μετά την περιγραφή των πρώτων χρόνων που το κάνουμε στο βιβλίο μου,
και έτσι έχω τρέξει πολλούς αγώνες. Έχω τρέξει περίπου 850 αγώνες. Έχω τρέξει γύρω σε 100 φορές σε απόσταση μαραθωνίου που είμαι μεγαλύτερη. Και έχω τρέξει 48 μαραθωνίου, στους περισσότερους κάτω από 3 ώρες. Ποτέ δεν ήμουν κάποιος πολύ μεγάλος αθλητής. Το αγωνικό μου ρεκόρ είναι 2,47 και το έκανα μέσα στους 7 στο Μόναχο. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίσω όμως ήταν ότι κάτι που μου είπε ο Σαρασκανίδης, λοιπόν, που ξέρω κάτι, ο Μοσπυριακός προπονητής, ότι η περίπτωσή μου θα έπρεπε να ερευνηθεί, γιατί έτρεξα 7 συνεχόμενους αγώνες σε 7 εβδομάδες σχεδόν στο μέγιστο της ικανότητάς μου. Και αυτό ήταν το πραγματικά δύσκολο. Γιατί αν πάρει κάτι το 2.30 και το 2.25 να τρέξει 7 συνεχόμενους μαραθωνίους κάτω από τις ώρες, πιστεύω ότι κάτι απλά, αν δεν είχε κάποια ατυχία, κάποιο τραυματισμό ή κάτι άλλο. Αλλά ένας άλλος με ατομικό ρεκόρ τότε είχε κάνει 2.50 στη Θεσσαλονίκη πριν ξεκινήσω, το να τρέξει 7 μαραθωνίους κοντά στο 2.50 και πιο κάτω, κοντά στην μέγιστη ικανότητά του, αυτό στην ουσία θεωρείται και το πολύ δύσκολο. Ξεκίνησα λοιπόν κάπου το 2021 να έχω μία, όχι άρνηση ακριβώς, αλλά κάπου είχα αναπτύξει ένα τέλμα. Έχοντας τρέξει πάρα πολλούς αγώνες, ήθελα κάπως επαναπροσδιορίσω κάπως τη σχέση με το τρέξιμο και ήθελα να έχω ένα κίνητρο, ένα κίνητρο καινούργιο. Δεν ήμουν και αθλητής να χτυπήσω κάτι πολύ μεγάλο σε χρόνο. Είχα κάνει τις εκδηλώσεις μου και ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα δώσει ένα challenge ή θα είμαι κόντρα στις πιθανότητες. Έτσι λοιπόν βλέποντας το μαραθώνιο της Οστόνης, νομίζω τότε το 2021, αν θυμάστε, όλοι οι major μαραθώνιοι γίνονται το φθινόπωρο, γιατί υπήρχε ο COVID την άνοιξη και γίνανε σε 6 επόμενες εβδομάδες. Εκείνη τη μέρα λοιπόν είδα μια Αμερικανίδα αθλητή την Τράγκα, η οποία νομίζω γίνονται κόμματα στο 2022-2024, όλοι οι οποίοι έχει τρέξει στους δύο αγώνες, η οποία προσπαθούσε να κάνει σε 6 επόμενες εβδομάδες τους 6 major κάτω από 3 ώρες. Και έκανε και χρονάκι, γιατί δεν ήταν 6, κάποιον που ήταν 2. Μεγάλη χαρά, βέβαια, το επίπεδο του πολύ καλύτερο από το δικό μου. Έτσι λοιπόν, άρχισα να ψάχνω λίγο και να δω ποιο είναι το ρεκόρ. Πήρα τον πρόσωπο Βαρατζά στο Ράνι Μιούς που μας πέντε πραγματικά και τα λοιπά, με τα στατιστικά και λέω πως τι έχει τρέξει κάποιος στην Ελλάδα 5, 6, 7 συνεχόμενους μαραθωνίους κάτω από 3 ώρες ανά εβδομάδα. Μου λέει πως δεν ξέρω κάτι, θα το ψάξω λίγο. Πιθανώς λέει τους 3 που έχεις κάνει εσύ, είχα κάνει την προηγούμενη χρονιά εγώ Βαρκελόνη 2.53, Αθήνα 2.55 και Θεσσαλονίκη 2.51. Μου λέει και 3 συνεχόμενους δεν ξέρω τι έχει κάνει άλλος, επίσημα. Ψάχνοντας λοιπόν από εδώ και από εκεί, όχι ήταν πιο μεγάλο δύσκολο που έκανα. Να το κάνουμε σε ένα πράγμα που θα κάνει εκεί. Πρέπει να είχε καταγραφεί κάτι τέτοιο. Περισσότερο για την επισημότητα του πράγματος και όχι την ουσία. Ψάξαμε λοιπόν την υποστή και τα λοιπά και λέμε πού θα πούμε να ψάξουμε να πούμε στον κύριο Κίνης, που είναι ένα ρεκόρ. Ψάχνοντας λοιπόν εκεί, το ρεκόρ που ήταν υπό ένταξη ήταν στη Λάρνακα, η έξι, που τελικά δεν πήγε και ποτέ, γιατί τη βγάλα την πίστη εκεί, γιατί είναι του κύριε Σνιχτάρα μια επόμενη διαδικασία και εγώ ακόμα έχω πάλι έκρηξη, αλλά ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί η επίδοσή μου. Οπότε, στην ουσία, το καταγεγραμμένο ρεκόρ ήταν αυτό. Ποιος ξέρει, μπορεί άνθρωποι, κάτι άγνωστος, που ξέρουν, μπορεί να κάνουν κάθε εβδομάδα 2-3, μπορεί να... Αλλά επίσημα, σε διεθνείς μαραθωνίες, καταγεγραμμένα και αποδεδειγμένα, δεν είχε γίνει ποτέ. Άρα λοιπόν, λέω κοντά είναι το φρύο, ήταν 2.50 τότε, να βάλω ένα στόχο και να προσπαθήσω να το κάνω. Και έτσι ξεκίνησα. Πέρασα από πολλά κύματα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο με μικρό παιδί στο σπίτι, με δύο δουλειές, με οικονομικά θέματα, γιατί πρέπει να βρίσκεται πόρος, δεν είναι εύκολο, δεν είναι και κόστος αυτό. Να κάνεις προπόνηση, έκανα μέσα στα 200-220 ευρώ την εβδομάδα. Γιατί έπρεπε να ισχυροποιηθώ πάρα πολύ, έκανα ένα δικό μου σύστημα προπονητικό, το οποίο ήταν πειραματικό στην ουσία, πολύ μου λέγανε κάτι λάθος, τελικά μου δείχνει ότι είχα δίκιο. Έβαλα πάρα πολύ μεγάλο προπονητικό όγκο για να μπορέσω να αντέξω στην ουσία την καταπώνηση. Γιατί εδώ δεν μιλούσαμε για επίδοση, μιλούσαμε για αρχή στην καταπώνηση. Έτσι σιγά σιγά τα ταξίδια, χωρίς κάποια γονικεία ή κάτι τέτοιο και μπήκα να το κάνω, η προπόνηση μου πήγε καλά. Πάντα το στόχο μου ήταν να τρέχω στο 4 μέχρι το 30, να περνάω στο 2, δηλαδή τα 30 χιλιόμετρα, ώστε μετά να προκύψει κάτι, μια αναπόδια, μια υπονική ευνοία, κάποια μικρός τραυματισμός, να μπορέσω να διαχειριστώ να τρέξω το 5 από εκεί πέρα και τουλάχιστον να γράψω 2.59-59. Αυτή ήταν η τακτική μου στην ουσία. Οπότε παίρναγα πάντα το 30 στις 2 ώρες, πάντα με 4 ρυθμό, και μετά έπρεπε και έκανα. Στην Κολονία, ας πούμε, μια βρεχιόλη που ζούσε και λίγο κάτω,
Έπρεπε να οδηγώ μέσα στη νύχτα να φτάσω αυτή με Θεσσαλονίκη, να πάρω πτήση το πρωί, μερικές φορές με ανταπόκριση, να πάρω τα νούμερα, να πάω στο ξενοδοχείο, να σηκωθώ, να τρέξω και να γυρίσω την ίδια μέρα του αγώνα. Πήγαινα πάντα Σάββατο πρωί με Κυριακή βράδυ. Γιατί δούλευα τις καθημερινές. Δευτέρα Παρασκευή έπρεπε να είμαι στη δουλειά. Δεν είχα την πολυτέλεια να πάω νωρίτερα. Και ήταν αρκετά δύσκολο αυτό. Γιατί μπορούσα να τύχει μια αναγκαία, ένα μάστιγμα στο αυτοκίνητο, να χάσει μια πτήση, οτιδήποτε και να χάσει όλα. Οπότε ήθελα και τύχει όλο αυτό. Γυρίζοντας λοιπόν από την Κολονία, είχα 10 και λίγος από υπερκόπωση, από την καταπώνηση του ταξιδιού και όχι από τον ίδιο τον αγώνα. Εκεί είχα μια απογοήτευση, παρ' όλα αυτά οι επόμενες μέρες πήγαν καλά. Πήγα στον Μονάχο, στον Μονάχο ήταν καλές συνθήκες, πέρασα πάλι 2 ώρες στην Τριαντάρη και εκείνη τη μέρα στις 2 ώρες στην Τριαντάρη ένιωθα όπως νιώθω τώρα που σας βλέπω εδώ. Είναι αυτές οι μαγικές μέρες που δεν συμβαίνουν συχνά. Όταν λέω ας τρέξω λίγο να δω τι μπορώ να κάνω και πήγα τελευταία 5 χιλιόμετρα και 36 λεπτά που για μένα 36 λεπτά στο ατομικό μου, 35 λεπτά είχα το ατομικό μου, πέρσι κάτι και έκανα 36 μέσα στο μαραθώνιο και άλλη και έπαιρνα 1-2-47 εκεί μέρα, δεν είχε καλύτερη μου εκδήλωση. Την επόμενη εβδομάδα στο Άμστερνταμ πάλι έκανα 2-50, πήγα πάλι, το πήγα όλο στο 4 σχεδόν. Μετά ήταν η Βενετία. Η Βενετία ήταν ένα έμειγμα γιατί τα τελευταία 10 χιλιόμετρα μέσα στη Βενετία έχει κάποιες ράμπες κινούμενες επειδή περνάνε πάνω από τα κανάλια. Έχει το νερό που τρέχει μέσα νερά γιατί βγάζει μαλλίρια και πάντα σχεδόν βγάζει νερά. Και τη φοβόμουν λίγο, βέβαια ήμουν καλά και κατά 2-52. Στην Φραγκφούρτη πήγα να το χάσω γιατί έπαθα καθυστερήντα οξείας μορφής και έκανα και 39 λεπτό. Πήρα χαμακόθηκα εκεί, πήρα φάρμακα αντιπυρηνικά, πήρα ημόντιου, πήρα μεσολίδι, πήρα ό,τι είχα. Στο 30 είμαι εδώ τελείως και σήμερα πήρα να σταματήσω. Και εκεί λοιπόν στο 30 το περιγράφω στο βιβλίο μου ήταν ένα φίλο εκεί ο Αλάτης ο Κορμακός. Παλιός ήταν πολύ καλά, στο βιβλίο γιατί στην Κορμακή ήταν 10 κάτω από 30 σίγουρα. Και όπως ήταν μια στροφή μου φωνάζει, έλα πάμε κουστάρα και εκεί κάπου μεταρακούνησε κάπως. Και εκεί λίγο, εδώ λίγο από εκεί πάμε, λίγο ακόμα, έτσι πήγαμε το 35-36 και μετά ως διαμαγεία κάπως το κατάφερα και έκανα 2-57 εκεί μέρα. Είχα αποκριθεί πάρα πολύ γιατί λέω δεν θα προλάβω να ανακάμψω. Απ' την άλλη ήμουν αισιόδοξη και λέω τι χειρότερο να μου συμβεί, αλλά τα κατάφερα σήμερα, θα πάω παρακάτω. Πήγα την επόμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, δύσκολος ο αγώνας στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη επειδή την καταγωγή μου από τη Σμύρνη, την Κρασία ήταν ιδιαίτερα συστηματικά αποφασισμένη κατάσταση για μένα. Είχα πει ότι θέλω να τρέξω τερματίζοντας με την ελληνική σημαία μπροστά από την Αγία Σοφιά, όχι για εθνικιστικούς λόγους για να πάρει εξελιχθώ, δεν ήταν εκεί το ζητούμενο, ήθελα να το κάνω για μένα καθαρά. Και κατάλαβα κατά από 3 ώρες, αυτή ήταν η δύο στόχη μου εκείνη τη μέρα. Τους κατάφερα και τους δύο, έκανα πολύ δύσκολα 2-58, ήμουν πολύ ταλαιπωρημένος. Και μετά την τελευταία εβδομάδα στην Αθήνα, έχοντας τρέξει 20 ώρες στο εσωτερικό, κάπως εκεί ήταν το δικό μου πάρτι, τέλος πάντων στην Αθήνα. Αν τρέχουν 7-8.000 Έλληνες, με τους 5.000 είμαστε γνωστοί και φίλοι. Είναι σαν να κάνω για μένα η Αθήνα, είναι σαν να τρέχω κάθε χρόνο τα γενέθλια μου εκεί. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο πάρτι και γι' αυτό ποτέ δεν το χτύπησα. Δηλαδή το καλύτερο που κάνει στην Αθήνα 2.55, το κάνει 2.54, 3.20, δεν με νοιάζει ποτέ. Πάντα πήγαινε απλά για να πάω. Και φέτος έκανα 3 ώρες και 20 δευτερόλεπτα, σταματώντας 5 μέρες διαδρομή για να σε έρθει. Πραγματικά δεν πήγες. Ήθελα να περάσω καλά. Ήταν σαν γιορτή για μένα. Πήγα στην Αθήνα λοιπόν και στην Αθήνα συνέβη κάτι μαγικό που δεν συμβαίνει στο τρέξιμο. Το τρέξιμο είναι το πιο τίμιο πράγμα. Ό,τι είσαι παίρνεις. Δεν έχει πετύχει, δεν έχει πετύχει. Ό,τι δώσεις θα πάρεις. Είναι το πιο ξεκάθαρο πράγμα, το πιο τίμιο πράγμα του τρέξιμου. Εκείνη τη μέρα στην Αθήνα δεν ξέρω, ήταν η ψυχολογία, ήταν όλα μαζί. Κάπως σαν να διακτηρίστηκα, ας πούμε, και να έχασα το μαραθώνιο στο Καλιμάκαρο πετώντας. Δεν κατάλαβα τίποτα. Έφτασα και ήμουν όπως σας μιλάω τώρα. Δεν έκανα τα 2.54 και η Αθήνα δεν είναι άσχημος χρόνος. Ούτε ήταν και κάτι. Σταμάτησα 10 φορές στην αερομηνία, βάλω φωτογραφίες με παιδάκια, high-five κτλ. Ήταν κάτι, δεν ξέρω, σχεδόν μεταφυσικό εκείνη την Αθήνα που δεν μου ξέρω. Το μόνο που ένιωσα έτσι σαν δυσάρεστο συνέστημα ήταν εκεί κάπου στο 30, στο 28 εκεί μου εξαντλήθηκε η υπομονή μου. Μετά από ένα χρόνο προετοιμασίας και 42 μέρες στον δρόμο ήθελα πια να τελειώνω. Δεν ήθελα να δω. Δηλαδή ήθελα να φτάσω πια, δεν πήγαινα άλλο.
αυτόμονα ήρθα, έφτασα στην Αθήνα, τερμάτισε 2-4, το έκανα και κάπου εκεί τελείωσε. Αν κάτι βγαίνει από αυτό το πράγμα όλο, και αυτό που γράφω στο βιβλίο μου, είναι ότι αυτό που θέλω να περάσω είναι ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας. Είτε είναι στον επαγγελματικό τομέα, είτε είναι στο προσωπικό, είτε στην οικογένειά μας, είτε είναι στον αθλητισμό, μια και εσύ τώρα αγωνόμαστε, θεωρώ ότι αν έχω έστω και 1% πιθανότητα να το κυνηγήσω. Αν δεν έχω καμία πιθανότητα, δεν μπορώ να πάω να κάνω 25 μαραθώνιο, δεν είναι όνειρο. Αυτό είναι ουτοπία. Ή κανένα νόημα. Δεν μπορώ να το πω. Έτσι. Μιλάω να έχεις την ικανότητα και μετά να προσπαθήσεις. Τουλάχιστον να έχεις έστω 1% δύο. Ξέρετε, η ικανοποίηση της εκπλήρωσης κάποιου ονείρου ή κάποιου επιτεύγματος τέτοιου που είναι κόντρα, δηλαδή όταν ξεκίνησα ήταν οι πιθανότητες κόντρα σε μένα, είναι τεράστια. Δηλαδή ένιωσα μια πληρότητα σε αυτό. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό δεν πρέπει να μείνει στους 7 μαραθωνίους ή σε ένα, ή σε ένα 2-3, σε ένα 2-20, σε ένα πανελλήνιο ρεκόρ σε οτιδήποτε. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο γενικό και ότι έχει να κάνει με το πώς μπορεί να νιώσει πληρότητα ο καθένας στη ζωή του και πώς μπορούμε να βάλουμε στόχους, έστω και όχι αντριακτικά, όχι να μην, να είναι ρεαλιστική, αλλά είναι δύσκολη. Ας πάμε τα πόδια μας, 1, 2, 3 και τι έγινε, δεν χρωστάμε τίποτα σε κανένα. Για εμάς το κάνουμε. Εγώ αυτή την άποψη, εγώ γιατί δοκιμάζω πράγματα, δεν φοβήθηκα ποτέ, δεν φοβήθηκα την αποτυχία. Θεωρώ αποτυχία είναι μόνο να μην δοκιμάσεις. Το να ξεκινήσεις και να μην πας καλά, να βγεις εκτός στόχου, να σταματάς, να εγκαταλείψεις, να χτυπήσεις. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Το να μην προσπαθήσεις ή το να μην δοκιμάσεις θεωρώ ότι είναι αποτυχία μας. Αυτός ο φόβος της αποτυχίας είναι η ίδια η αποτυχία. Και όχι η υποτιθέμενη αποτυχία του να πετύχεις ένα στόχο, αυτό είναι τρομερά πιθανότατο. Το ξέρουμε στο τράξιμο του χάρη δεν τίποτα. Μία θα πετύχει, πέντε θα προσταματώσει. Έτσι είναι ο μαραθώνιος, γι' αυτό λέγεται και μαραθώνιος. Δεν πρέπει να απαξιώνουμε, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ τον αντιμετωπίζω με τρομερή σοβαρότητα και σεβασμό του μαραθώνιου. Ένα ήταν αυτό λοιπόν, και ένα άλλο που με γέμισε έτσι για να τελειώνω κιόλας και να μετά από κάποιες ερωτήσεις. Η ικανοποίηση ήταν το γεγονός ότι παρακινήθηκε πάρα πολλούς κόσμους από αυτό που έκανα να κυνηγήσει τα δικά του όνειρα. Από ένα πολύ πρόνερο, από έναν άνθρωπο που περπάτε και γίνεται να τρέξει ένα πεντάρι σε 40 λεπτά, σε 35, σε 30, να κάνει ένα νημί ή να κάνει ένα μαραθώνιο μετά να το ρηματίσει. Μέχρι αθλητές που θέλανε να σκόψουν το τρίωρο ή οτιδήποτε άλλο, σας είπα, οι στόχοι του καθενός είναι σεβαστοί. Εγώ μπορεί να τρέχω 2-47 και να θεωρούμε πείραμα για κάποιους άλλους, αλλά για σένα που είσαι 6-2-36 νομίζω είμαι αργός. Ζήσει αργός για τον Καραΐσκο που κάνει 2-24, 2-17 το πω, και ο Καραΐσκος είναι αργός για τον Κιτσοκή που έχει 2-1. Πάντα υπάρχει κάποιος καλύτερος. Πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Πάντα υπάρχουν καλύτεροι. Και πιθανόν και καλύτεροι που τους ξέρουμε κάνουν. Άρα λοιπόν ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί για τον εαυτό του. Εγώ αυτό ξέρω. Και έτσι πορεύτηκα στη ζωή μου. Και ήθελα να πω ότι πολλοί κόσμος είδε έναν άνθρωπο 46 χρονών, έναν από εμάς που ήταν κάποιοι, είσαι ένας από εμάς που ήταν. Δεν είμαι παραθλητής. Γιατί όταν είναι παραθλητή, δεν τον αγγίζουν. Δεν μπορούν να τον πιάσουν. Δεν μπορούν να πιάσουν το κυπτσόκι που κάνει 2 ώρες παραθόν. Δηλαδή ακόμα και το καλύτερο είναι με αυτήν του φίλου μου που δαράσει που έχει 2-17 χρονών και έκανε 2-4 και πόσο έκανε και λίγο τόσο. Δεν κάπως τους φαίνεται πολύ μακρινό, αλλά έναν άνθρωπο στην ηλικία μου, έναν απλό καθημερινό άνθρωπο τέλος πάντων, κάπως μπορούμε να πατήσουμε σε αυτό και να πούμε αφού μπορεί αυτός ο κύριος και εγώ μπορώ και εγώ. Κάπως έτσι το είδα εγώ. Και έγινε ένα κίνημα μέσα από αυτό, το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα. Δεν θέλω να πω τη λέξη πρότυπο, είναι βαριά, δεν μ' αρέσει κατά κύριο, θεωρώ ότι δεν είναι κανένα πρότυπο. Προς Θεού δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι πολύ χοντρή κουβέντα, πολύ άνθρωποι είναι πρότυπα. Ελάχιστοι, παγκοσμίως. Παράδειγμα θα μπορούσα να πω ότι υπήρξα ίσως, είναι πιο ωραία λέξη και όχι τόσο βαριά το οποίο. Υπήρξα παράδειγμα για ανθρώπους τουλάχιστον να δοκιμάσουν, να μην φοβηθούν. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης στην ουσία, ότι είναι καλό όλοι μας, μέσα με ο καθένας με τον τρόπο του, που αγαπάμε το τρέξιμο, τον αθλητισμό γενικότερα,
να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το, να το αναπτύξουμε, να το μεγαλώσουμε και να βάλουμε πιο πολύ κόσμο, ο καθένας με τον τρόπο του, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί πραγματικά, αν έχει μείνει κάτι στην κοινωνία και στη ζωή μας που είναι υγιές, ίσως είναι αυτό. Αυτά είναι από εδώ, δεν έχω κάτι άλλο. Και αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε, είναι στη διάθεσή σας. Είστε τυχερός που κάπου σας είδε και είχαν ταλέντο, που είναι σπάνιο. Άρα μπορεί και από εμάς ή από εσάς. Είστε εργαστικά με το δρομικό κίνημα. Να είχατε ένα ταλέντο για να το ξέρετε εσύ και που θα το ξέρετε. Και γι' αυτό χάθηκε το ταλέντο. Και το δεύτερο κομμάτι είναι κάτι που λέγεται ότι ο δρόμος είναι ένα πολύ τίμιο άτομο από το δρομικό σου περιβάλλον κίνημα και ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου με τις δυσκολίες που ξέρεις μόνο εσύ. Κανείς άλλος δεν ξέρει καθόλου τις δυσκολίες που υπάρχουν στην πορεία για να πας σε μια ώρα που δεν προπόνηση και να μοντάξεις 10 άλλα πράγματα και να γύρω στο μάσκα να θυματίσει τους πάντα που έκανα από ένα δρόμο μέσα από μια και ορθοπαιδική και όλα αυτά και σε καρτέρια και δωμάτια που είναι ένας ορθοπαιδικός άνθρωπος μου ο οποίος τερμάτισε τους πάντα, εραστέχνης αυτή. Ο οποίος είναι από τώρα πίσω όλοι μας είμαστε παρέα, να τον συγχαρούμε. Παρακολουθούμε να λύσω λίγο την ομιλία. Τα υπόλοιπα σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ.